Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά μπαίνουμε στην κουζίνα, συναντούμε τον Δημήτρη, ο οποίος θα μας φτιάξει, και αυτό το καλησπερίσω, να πω ότι θα μας φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, καλησπέρα σου Δημήτρη μου, με μαύρη μπύρα, σάλτσα μαύρης μπύρας, χοιρινά φιλετάκια και πορτοκάλι και πολλά άλλα υλικά βλέπω. Είμαι πραγματικά περίεργη να δω πώς θα τα παντρέψεις όλα αυτά. Θα κάνω μια πολύ απλή συνταγή, μέσα τρομάζουν τα υλικά. Γαρνιτούρα θα έχουμε το πληγούρι με τα μανιτάρια στην ουσία. Θα είναι κάτι πολύ απλό, κάτι το οποίο μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε στο σπίτι, οποιαδήποτε στιγμή. Δεν θέλει πολύ χρόνο. Στη συγκεκριμένη φάση έχω χρησιμοποιήσει μπριζολάκι ανεφωστού. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να βάλουμε είτε φιλέτο κοτόπουλο, είτε κάποιο ψάρο νέφρι, οτιδήποτε. Απλά θα αλλάξουν λίγο οι χρόνοι στο ψήσιμο στην ουσία. Ναι. Αυτό είναι όλο. Δεν μένει κάτι άλλο, να το ξεκινήσουμε να το δείτε. Φύγαμε, λοιπόν, έχεις τον πρώτο λόγο και θέλω πραγματικά να δω πώς θα βγει. Σου λέμε περίεργη. Βλέπω πολύ χρωματικά, πολλά υλικά διαφορετικά μεταξύ τους. Να το δείτε. Το πληγούρι το δουλεύει σαν ριζότο. Το δουλεύω σαν ριζότο, ναι. 10 λεπτά στο τηγάνι. Μετά το αφήνω καπακωμένο στην ουσία να γίνει με υδρατμούς και ό,τι υγρά έχουν απομείνει στο τηγάνι. Πολύ ωραία. Φύγαμε. Εγώ θα σε παρακολουθώ, έτσι. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε βάλει το ελαιόλαδο να κάψει. Καραμελώσουμε λίγο το κρεμμυδάκι μας. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ δυνατά για να μην μας αρπάξει το κρεμμύδι. Θα πιπερώσουμε. Αλάτι. Και λίγο σκόρδο θα χρησιμοποιήσω. Στην προκειμένη έχω κάνει ένα λάδι σκόρδο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ελαιόλαδο με αλεσμένο σκόρδο. Έχουμε το πληγούρι μας. Το οποίο είναι και πολύ θρεπτικό, έτσι. Ναι. Πολύ η αλήθεια αυτή είναι. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρεξηγήσει για πολλά χρόνια τώρα. Δεν το έχουμε στο διατροφολόγιο μας. Όλοι ξέρουμε το ρύζι, τέλος πάντων όσπρια άλλα. Το πληγούρι είναι κάτι που σε θρεπτική αξία είναι στην κορυφή. Θα αφήσουμε λίγο να πάρει χρώμα. Σε αυτό το σημείο θα το σβήσουμε λίγο κρασί. Θα αφήσουμε να το πιει το αλκοόλ για να μην μας πικρίσει. Και κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τα υγρά μας, τα οποία πρέπει να είναι 1:2. Όσο πληγούρι χρησιμοποιήσουμε, το διπλό σε υγρά. Θα το καπακώσουμε και αυτό και θα τα αφήσουμε περίπου 10 λεπτά. Παράλληλα μπορούμε να δουλεύουμε την υπόλοιπη συνταγή μας. Θα ξεκινήσουμε, ναι, για το κυρίως πιάτο. Πάρουμε τα μπριζολάκια μας. Θα χτυπήσουμε ελαφρώς, δεν θα τα βάλουμε έτσι.
οποία στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα άλλο από αυτό που ξέρουμε. Θα τα χτυπήσουμε, θα τα αλευρώσουμε και θα τα κάνουμε στο τηγάνι μας. Το αλεύρι γιατί χρειάζεται? Στην ουσία θωρακίζει το κρέας. Εκτός από αυτό, το αλεύρι λειτουργεί λόγω του ότι έχει άμυλο, λειτουργεί και ως τρόπος δεσίματος μιας σάλτσας. Mm-hmm. Κάτι υποπτεύθηκα, το δεύτερο να σου πω σκέφτηκα. Mm-hmm. Γιατί για να είμαι ειλικρινής, εγώ στο σπίτι δεν χρησιμοποιώ αλεύρι όταν δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσεις τα αλεύρι. Ο λόγος που το κάνουμε είναι κυρίως για να μείνει ζουμερό στο κέντρο του. Μάλιστα. Γιατί αν το βάλετε έτσι όπως είναι, πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σας, μάλλον θα στεγνώσει λίγο. Mm-hmm. Παίρνουμε το αλεύρι. Κάνεις ένα πολύ ελαφρύ πέρασμα. Ναι, ναι, δεν είναι τίποτα. Τόσο όσο που λέμε. Βλέπουμε ότι το πληγούρι έχει πάρει βράση. Θέλει περίπου άλλα 5 λεπτά. Μπορεί και 6. Ούτως ή άλλως, όταν εμείς θα το τραβήξουμε τη φωτιά, δεν θα είναι έτοιμο. Θα του κάνουμε κάποιες προσθήκες, κάποια μυρωδικά και κάποια άλλα προϊόντα μέσα. Και μετά θα το αφήσουμε στην άκρη σκεπασμένο μέχρι να ετοιμάσουμε το κύριο πιάτο, δηλαδή θα είναι έτοιμο. Mm-hmm. Άρα, πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για τη συνέχεια της συνταγής και επιστρέφουμε. Για τα χοιρινά μπριζολάκια με σάλτσα μαύρης μπύρας και πορτοκάλι θα χρειαστείτε 5-6 μπριζολάκια, λίγο αλεύρι, βούτυρο και ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ξερό, λίγη μουστάρδα, ένα ποτήρι μαύρη μπύρα, μέλι, σταφίδες, πορτοκάλι, κανέλα, δεντρολίβανο και ένα ζωμό κότας. Για το πληγούρι μας θα χρειαστείτε πληγούρι, λευκά μανιτάρια, κρεμμύδι και σκόρδο, λευκό κρασί, ντοματίνια, ελαιόλαδο, μαϊντανό, δυόσμο, λεμόνι, κουρκουμά, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τον Δημήτρη για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας, αφού είδαμε την κάρτα με τα υλικά. Νομίζω τώρα ότι θα πρέπει να δουλέψουμε το κομμάτι των μανιταριών. Mm-hmm. Το πληγούρι είναι έτοιμο? Το πληγούρι είναι σχεδόν έτοιμο κατά το ίμιση. Mm-hmm. Σε αυτή τη μορφή. Ωραία. Θα το αφήσουμε στην άκρη. Ωραία. Για να το δουλέψουμε μετά. Και τώρα θα δουλέψουμε λίγο τα υλικά που θα βάλουμε μέσα στο πληγούρι. Κάποια μανιταράκια που έχω εδώ πέρα. Πάλι κάτω τον ίδιο τρόπο. Λαδάκι. Το μανιτάρι γενικά τραβάει το λάδι. Αυτό σημαίνει ότι πιθανώς θα χρειαστεί λίγο παραπάνω λιπαρή ουσία στο τηγάνι. Πάλι αλατίζουμε. Πέρι. Ελάδες σκόρδου. Και μανιτάρια είναι αυτά? Αυτά είναι τα λευκά, τα σαμπινιόν που λέμε. Τα που βρίσκουμε όλες στο σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ εύκολο να τα βρει κάποιος. Είσαι πολύ σχολαστικός με την καθαριότητα. Αυτό βλέπω κάθε φορά που μαγειρεύουμε μαζί. Νομίζω ότι αν δεν έχεις καθαριότητα δεν υπάρχει και μαγειρική. Έτσι είναι κανόνας. Ούτε ο άλλος θα σε εμπιστευτεί να φάει, mm-hmm. αλλά και εσύ ο ίδιος πιθανώς να μην θες να φας. Οπότε... Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά έχω την απορία. Αυτό γίνεται να το πετυχαίνετε, ειδικά όταν δουλεύετε σεζόν, που κάνετε χιλιάδες τηγάνια έτσι και πιάτα. Μπορεί αυτό να επιτευχθεί? Γίνεται, ναι. Με καλή προετοιμασία. Με καλή προετοιμασία και με πρόγραμμα. Mm-hmm. Γίνεται. Σου γίνεται συνήθεια πλέον. Δεν σου φαίνεται έξτρα δουλειά. Είναι κομμάτι της δουλειάς σου. Πρέπει να γίνεται δηλαδή, πάντα. Βέβαια. Μάλιστα. Εδώ θα ρίξουμε και κουρκουμά. Θα δώσουμε λίγο χρώμα στο μανιτάρι. Εξίσου πολύ θετικό. Mm-hmm. Πολύ στην Ανατολή το δουλεύουν το κουρκουμά.
και θα σβήσουμε όσο κρασί μας απέλυνε. Αφήσουμε να πιει όλα τα υγρά του. Mm-hmm. Και μετά θα ξεκινήσουμε το κυρίως πιάτο, το οποίο δεν θέλει πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι. Ίσως μεγαλύτερος μπελάς είναι το πληγούρι, παρά το ίδιο το πιάτο. Εδώ τώρα θα προσθέσουμε τα τελευταία υλικά μας. Mm-hmm. Λεμόνι. Νομίζω ότι πηγαίνει πολύ με το πληγούρι. Βέβαια. Βεβαίως. Στην ουσία τώρα ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά για το πληγούρι μας. Ντοματίνι. Mm-hmm. Το έχουμε σβήσει πλέον από τη φωτιά, δεν υπάρχει λόγος. Μαϊδανός. Και δυόσμος. Και όπως είναι αυτά τα υλικά, θα τα παντρέψουμε στο τηγάνι με το πληγούρι, για να το βοηθήσουμε στην περίπτωση που δεν δώσαμε αρκετά υγρά, το βοηθήσουμε τώρα. Να κατέβουμε να πάρει αυτό το ωραίο κίτρινο χρώμα από τον κουρκουμά. Βέβαια όλο αυτό μπορεί να γίνει και με ένα τηγάνι, ξεκινώντας απλά με τα μανιτάρια στην αρχή. Το δείξαμε τώρα έτσι γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να βάλει τα μανιτάρια. Προφανώς. Ή να θέλει κάποιο άλλο υλικό ή να φάει ακόμα και σκέτο το πληγούρι του. Βέβαια. Οπότε δείξαμε πώς. Οπότε στην περίπτωση αυτή ναι, θα ρίχναμε όλα τα μυρωδικά που ρίξαμε μέσα χωρίς τα μανιτάρια. Mm-hmm. Και ο κουρκουμάς θα έμπαινε στην αρχή όταν βάλαμε το πληγούρι για βράσιμο. Σε εκείνο το πρώτο δεκάλεπτο δηλαδή. Θα τα αφήσουμε σκεπασμένο και όταν έρθει η ώρα θα το ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι θεωρητικά. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Ξεκινάμε το κυρίως πιάτο. Τέλεια. Ελαιόλαδο. Λίγο βουτυράκι. Δεν είναι υπερβολή και τα δύο. Το βλέπω το κάνετε όλοι οι μάγειρες. Η αλήθεια είναι ότι το βούτυρο το χρησιμοποιούμε κυρίως για τα αρώματα που αφήνει. Mm-hmm. Είναι υπερβολή, ναι. Είναι υπερβολή. Αλλά βγαίνει πιο νόστιμο το φαγητό. Σίγουρα. Είναι για μερακλείδες. Λατίζουμε και εδώ πέρα λίγο. Πέρι. Έχουμε ρίξει και στο φιλέτο μας, οπότε δεν θέλει υπερβολή. Και ρίχνουμε τα φιλέτο μας. Περιμένουμε όμως να κάψει πολύ καλά το τηγάνι μας πρώτα. Για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και το χρώμα που θέλουμε επίσης. Δεν θέλει πολύ μαγείρεμα, θέλει περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά συν ένα τρίλεπτο στο τέλος μαζί με τη σάλτσα, 3 με 4 λεπτά. Και όταν θα είναι στη φάση που θα είναι έτοιμο, ό,τι καταλαβαίνω, μόλις το ραχιστεί όπως λέμε, τότε αρχίζουν και μπαίνουν τελικά. Ακριβώς, στο τέλος. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε μετά είναι μουστάρδα. Σίγουρα θα βάλουμε κρεμμύδι πριν τη μουστάρδα. Λίγο πριν σβήσουμε δηλαδή. Θα βάλουμε και το κρεμμύδι μας. Μουστάρδα, μαύρη μπύρα, μέλι, κανέλα και λίγο θυμάρι. Πορτοκάλι στο τέλος. Και σταφίδα εννοείται. Γλυκό ξένη θα βγει αυτή η συνταγή. Κάπως έτσι. Πολλά αρώματα.
από εδώ θα βάλουμε το κρεμμύδι. Χοντροκομμένο, δεν το θέλουμε ψηλό. Αυτό το ροδοπό χρώμα θέλουμε. Ο λόγος που βάλαμε το κρεμμύδι στο ενδιάμεσο είναι για να μην το κάψουμε. Στην περίπτωση που καεί το κρεμμύδι θα πικρίσει το φαγητό μας. Μάλιστα. Γυρίζει πάντως πολύ ωραία. Αυτό του έλειπε. Με τόσο βούτυρο να μην μυρίζει και ωραία. Αυτός είναι ο λόγος άρα που χρησιμοποιούμε στην υπερβολή του ρε παιδί μου κάποια προϊόντα που ίσως να είναι και προαιρετικά σε κάποιες συνταγές. Τώρα, επειδή πολλοί έχουν την τάση να μαγειρεύουν αρκετά το κρέας, πόση ώρα θεωρείς ότι θα είναι έτοιμο? Πόση ώρα θέλει? 10 λεπτά από την αρχή της διαδικασίας, 1/4. Δεν είναι πολύ. Εδώ τώρα θα βάλουμε τη μουστάρδα. Και την πύρα μας. Σταφίδα. Λίγο ζωμό κρέατος προαιρετικά αν έχουμε, αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιήσουμε. Απλά θέλουμε λίγο να ενισχύσουμε τη γεύση του. Θα βοηθήσουμε λίγα υγρά. Κανέλα. Ρόλιβανο. Στο τέλος θα βάλουμε το μέλι, λίγο πριν το βγάλουμε, κάνα 2 λεπτά. Το πορτοκάλι και είναι έτοιμο. Δεν θέλει κάτι άλλο. Οπότε, επειδή είναι πολύ εύκολη συνταγή αλλά και αρκετά υλικά, πάμε λίγο να τα θυμηθούμε και να επιστρέψουμε. Για τα χοιρινά μπριζολάκια με σάλτσα μαύρης μπύρας και πορτοκάλι θα χρειαστείτε 5-6 μπριζολάκια, λίγο αλεύρι, βούτυρο και ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ξερό, λίγη μουστάρδα, ένα ποτήρι μαύρη μπύρα, μέλι, σταφίδες, πορτοκάλι, κανέλα, δεντρολίβανο και ένα ζωμό κότας. Για το πληγούρι μας θα χρειαστείτε πληγούρι, λευκά μανιτάρια, κρεμμύδι και σκόρδο, λευκό κρασί, ντοματίνια, ελαιόλαδο, μαϊντανό, δυόσμο, λεμόνι, κουρκουμά, αλάτι και πιπέρι. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε το μέλι, λίγο προς το τέλος δηλαδή.
πορτοκάλι επίσης. Άρα το χυμό που θέλουμε. Ναι, στην ουσία ναι. Ένα πορτοκάλι για δύο μερίδες είναι μια χαρά. Εξαρτάται βέβαια και το μέγεθος. Θα αφήσουμε ένα-δύο λεπτά αυτό, πολύ πολύ χαμηλά. Και να το τραβήξουμε, δηλαδή στην ουσία έτοιμο είναι. Και θα στήσουμε το πιάτο μας με το πλιγούρι πρώτα. Για την ομορφιά του. Αυτό είναι. Καλή σας όρεξη, λοιπόν. Συνταγή, Δημήτρη, θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας για ακόμη μια φορά και μας έδειξες. Πραγματικά, εγώ δεν το πίστευα ότι μπορεί να βγει αυτό το πιάτο τόσο εύκολα. Πάρα πολλά τα υλικά, πάρα πολλές ημυρωδιές, αλλά η διαδικασία και τα στάδια πάρα πολύ απλά. Πολύ απλά. Δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο, φίλοι τηλεθέτες, από το να τα ακολουθήσουν. Για να σας βγει το αποτέλεσμα αυτό που μας έβγαλε ο Δημήτρης μόλις τώρα. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω κάπου θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, έτσι. Θα χαρώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε φυσικά αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3, με τους μαγειρές μας στο καθιερωμένο μας ραντεβού, λίγο μετά τις 4:30 κάθε Πέμπτη. Για τα χοιρινά μπριζολάκια με σάλτσα μαύρης μπύρας και πορτοκάλι θα χρειαστείτε 5-6 μπριζολάκια, λίγο αλεύρι, βούτυρο και ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ξερό, λίγη μουστάρδα, ένα ποτήρι μαύρη μπύρα, μέλι, σταφίδες, πορτοκάλι, κανέλα, δεντρολίβανο και ένα ζωμό κότας. Για το πλιγούρι μας θα χρειαστείτε πλιγούρι, λευκά μανιτάρια, κρεμμύδι και σκόρδο, λευκό κρασί, ντοματίνια, ελαιόλαδο, μαϊντανό, δυόσμο, λεμόνι, κουρκουμά, αλάτι και πιπέρι.